σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε την αντίθεση μας στο ότι η τράπεζα παίρνει το σπίτι της συναδέλφης σας. Δηλώνουμε κατηγορηματικά να είναι ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Δεν μπορεί το δικαίωμα στην κατοικία να γίνεται βορρά στα νίκια των τραπεζιτών με ευθύνη των πολιτικών, των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σύλλογος μας μαζί με τους φορείς της πόλης και όλους τους εργαζόμενους θα συνεχίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε κανένα σπίτι να μην πάει στα χέρια τραπεζίτη. Ο μόνος νόμος είναι αντίσταση και πάλι εμπρός λαέ. Μη σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση. Πραγματικά ζούμε όλοι μας ως επικηρυγμένοι από τεράστιο κύμα ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας, τους μισθούς μας. Τι πιο φυσιολογικό, σαν αγόρια όλης αυτής της κατάστασης που βυθιζόμαστε καθημερινά στη φτώχεια και στην εξαρτίωση, να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Όπως και συγκεκριμένα τη συναδέλφουσα, η οποία πλέον εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακριβώς γιατί είναι μεταξύ ανεργίας και μιας ολιγόμενης εργασίας, με πάρα πολύ μικρό και ανύπαρκτο εισόδημα, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις με το δανείο. Λοιπόν, τα σπίτια μας είναι το τελευταίο μας οχυρό. Δεν θα επιτρέψουμε να χάσει καμία λαϊκή οικογένεια, κανένας εργαζόμενος στο σπίτι του. Γι' αυτό εδώ και τώρα απαιτούμε να σταματήσουν οι πληστηριασμοί και με νόμο η κυβέρνηση να απαγορεύσει πραγματικά να προχωρά αυτή η διαδικασία περαιτέρω. Να προστατεύσει δηλαδή τα σπίτια των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Λοιπόν, νομοθετικά, καλούμε κάθε εργαζόμενο και κάθε οικογένεια η οποία βρίσκεται σε αυτή τη δεινή θέση, γιατί δεν είναι μόνο η συναδέλφισσά μας, να το καταγγέλουν στα σωματεία, να απευθύνονται σε αυτά και καλούμε τα ίδια τα σωματεία και τους φορείς να οργανώσουν αυτόν τον αγώνα, αυτή την πάλη, να δημιουργηθεί ένα τεράστιο μέτωπο, να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας και να επιβάλλουμε ακριβώς αυτό λοιπόν, ας πούμε, το στόχο. Να προστατευτεί εδώ και τώρα η κατοικία μας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Υπηρετούν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και των τραπεζιτών. Δεν νοιάζονται για τις ζωτικές λαϊκές ανάγκες. Η ανάγκη απόκτησης κατοικίας γίνεται ευκαιρία για τις τράπεζες και με την πρώτη αδυναμία πληρωμής είναι έτοιμοι να μας πάρουν τα σπίτια. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει αυτή η αδικία. Ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα σε κάθε τραπεζικό όμιλο ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στον δρόμο με κάθε μέσο. Τα σωματεία και οι φορείς της περιοχής μέχρι να διασφαλιστεί ότι η οικογένεια της συναδέλφης σας δεν θα χάσει το σπίτι της. Απαιτούμε άμεσα να σταματήσει κάθε προσπάθεια πληστηριασμού του σπιτιού της συναδέλφης σας. Να σταματήσει κάθε πληστηριασμός εργατικής λαϊκής κατοικίας. Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Να προστατευτούν οι λαϊκές κατοικίες με νόμο από την κυβέρνηση. Εγκρίνεται. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Από ό,τι φαίνεται, τα λαϊκά προβλήματα έχουν λύσει. Και αυτά λύνονται μόνο με αγώνα και αλληλεγγύη. Από ό,τι μας είπε στη συνάντηση ο υπεύθυνος της εταιρείας εδώ, είναι ότι ο πληστηριασμός για το σπίτι της συναδέλφης σας από χτες το βράδυ είναι σε αναστολή. Ναι, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αυτό όμως δεν σταματάει εδώ. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε σε επαγρύπνηση, θα έρθουμε σε επαφή και με άλλους φορείς και θα βγάλουμε καινούργια ανακοίνωση. Η ημερομηνία δεξαγωγής του πληστηριασμού ήταν 29 του μήνα.
Είναι πολύ καιρός μέχρι τότε. Πραγματικά, σε όλους τους χώρους δουλειάς θα πρέπει να γίνει ένας αγώνας δρόμου, γιατί από τη δουλειά που κάναμε αυτό το διάστημα για να ενημερώσουμε τους συναδέρφους για τη σημερινή μας κινητοποίηση, έχουν βγει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν είναι το μοναδικό αυτό σήμερα. Η κυβέρνηση και οι τράπεζες δεν θα σταματήσουν με σταυρωμένα χέρια. Δεν λογάριασαν καλά όμως. Εμείς είμαστε εδώ, με την οργάνωση και τον αγώνα και με όπλο την αλληλεγγύη μας, θα μας βγουν μπροστά. Καλό αγώνα, συνάδελφοι! Εμπρός, μισκύβη στο κεφάλι, ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, λαέ, μισκύβη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.